Πολλές φορές και ας το πούμε η μη λειτουργία μας όταν δεν εργαζόμεθα, όταν δεν κάνουμε κάποια πράγματα, ακόμα και λανθασμένα. Άλλο η πρόθεσή μου και άλλο τι κάνω λάθος. Είναι διαφορετικό πράγμα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν λανθασμένα πράγματα, αλλά η πρόθεση τους είναι πάρα πολύ αγαθή. Ενεργετούνται από το Θεό. Όπως ένας μεγάλος του Ιουδαϊσμού δάσκαλος καταφέρει το κατά του Ιησού και είχε γράψει καμιά δεκαριά μεγάλα βιβλία, δεν θυμούμαι το όνομά του. Και απεδείκνει από τα βιβλία ότι ο Ιησούς ήταν μια οικογένεια η οποία ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έζησε. Ίσως να το έβγαλε και πιο βαθιά ότι με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούσε χρήματα της εποχής, ότι αυτό, ότι εκείνο και τα λοιπά. Και ότι εκμεταλλεύτηκε τις γραφές και τέτοια. Λέγεται ότι όταν ήταν έτοιμος να φύγει από τη ζωή, ομολόγησε ότι ήρθε ο Ιησούς να τον επάρει. Είπε, βλέπω τον Ιησού να έρχεται σε μένα και τον ρώτησε. Και τα ακούγανε αυτός, κάποιος τα άκουσε αυτά για να καταγραφεί. Ή έζησε λίγο και το είπε. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Πάντως υπόθηκε το εξής. Ρώτησε, μα εγώ είμαι ο κατηγορός σου. Εγώ έκανα το παν να αποδείξω. Και του λέει ο Ιησούς, ναι, ασχολιώσουν όμως με μένα. Και εγώ σ' αγάπησα. Καταλάβατε. Ασχολιώσουν με μένα, λέει. Όλη τη ζωή σου την αφιέρωσε σε μένα. Προσέχετε, είσαι δικό μου παιδί. Καταλάβατε. Λοιπόν, βλέπετε ότι καμιά φορά λειτουργούν τα πράγματα με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό λοιπόν, ας έχουμε την προσπάθειά μας πάντα στον Κύριο, όσο μπορούμε, όσο αντέχουμε, και με τις ιδιαιτερότητές μας. Καμιά φορά κάνουμε κάποια λαθάκια από τα οποία μας διορθώνει. Και εγώ όταν έπεσα τότε με τα νεφρά, ας πούμε, χάθηκα να πω ότι ακόμα δεν το κατάλαβα, γιατί επανήλθα πριν ακόμα οι γιατροί κάνουν κάτι, είδα τον γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος με συμβούλευσε και μου είπε ότι ξέρεις, κάνεις λάθη. Αυτό. Καταλάβατε. Διόρθωσε. Κάνε ό,τι μπορείς. Κάνε ό,τι μπορείς γι' αυτό. Ο Θεός δεν μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, αλλά μας λέει τι να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό πάντα να έχουμε το γνώμονα, τον καλό γνώμονα να προσπαθούμε να κάνουμε, να έχουμε καλή σχέση με τον Θεό. Κανείς δεν είναι τέλειος. Κανείς δεν είναι τέλειος, ούτε θα υπάρξει τελειώτης. Άλλωστε γνωρίζουμε από τους Αγίους μας ότι και το ατελές θεώνεται. Προσέχετε το ατελές θεώνεται. Πού υπάρχει στον Άγιο, υπάρχει ένας Άγιος. Ποιος είναι αυτός, θυμάστε. Αυτά από τα νησιά, από τα Επτάνησα. Που φιλοξένησε κάποιον που του κυνήγουσε η αστυνομία και είπε ότι τελικά ήταν ο δολοφόνος του αδελφού του Αγίου. Τον έκρυψε, τον φυγάδευσε και τα λοιπά και ελέγχθη τότε και ο Άγιος στην αμαρτία του εξαγιάζεται. Ακούστε. Στην αμαρτία του εξαγιάζεται. Είναι μυστήριος ο Θεός, μυστήρια τα πράγματα. Αλλά ακριβώς
Γι' αυτό το πνευματικό κομμάτι είναι τεράστιο. Εκείνο που είναι σημαντικό, λοιπόν, είναι ότι εμείς έχουμε τη σωστή τάξη και την όλης της ουράνιας ιεραρχίας. Δεν βγάζουμε κάτι έξω. Από τη στιγμή που προσευχόμαστε στον Ιησού, προσευχόμαστε στην Παναγία, στους Αγίους, σε όλους. Άλλωστε, η ορθόδοξη σκέψη λέει, λατρεύουμε τον Ιησού, τιμούμε τους Αγίους, τους Αποστόλους, έτσι. Όλη την ουράνια ιεραρχία, την τιμούμε. Το λατρευτικό κομμάτι είναι στον Ιησού. Άλλωστε, και ο Ιησούς, ένα γαλματάκι στη Βραζιλία, νομίζω στο Ρίο Ντι Τζανέριο, κάπου, πώς λέγεται αυτό, ένα αγαλματάκι του Ιησού, μικρό, περίπου 50 πόντους, έβγαζε αίμα. Και πήγαν Αμερικανοί επιστήμονες, πήραν το αίμα και το αναλύσανε. Και ήταν, λέει, από γυναίκα. Γιατί ήταν γυναίκα? Γιατί ο Ιησούς ήταν άσπορος, οπότε μόνο η μητέρα του μπορούσε να του δώσει αίμα. Μια τέτοια σκέψη. Καταλάβατε? Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι όταν κανείς λειτουργεί δια του Ιησού, υπάρχει ολόκληρη ουράνια ιεραρχία η οποία κινείται. Είναι σημαντικό να βάζουμε στη ζωή μας τον Κύριο. Είναι εποχές που μπορεί να δεχτούμε αυτή την αγιοπνευματική ενέργεια με αυτόν τον απλό τρόπο, με τον πολύ απλό τρόπο. Λάθη θα κάνουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι προσθετικά καλύτερο. Δεν ψάχνουμε εδώ τελειότητα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για μας, για τον εαυτό μας, για τον γύρο μας και το σπουδαιότερο να το συνδέσουμε με τον εσωτερικό τους Χριστό, ώστε ο κάθε Γιώργος, η κάθε Αγλαία, η κάθε Μαρία να γίνει η Χριστός, ο Χριστός. Να δημιουργηθεί αυτή η συνιστόσα της Χριστότητας μέσα της. Από εκεί πέρα δεν οφείλει κανείς τίποτα, κανένα σε κανέναν. Κανείς δεν χρωστάει στον άλλον. Και εδώ που βρισκόμαστε, δεν βρισκόμαστε γιατί χρωστάει ο ένας τον άλλον. Δεν έχω κάρμα μαζί σας. Ούτε έχετε κάρμα μαζί μου. Θα σας πω κάτι που είπε κάποτε ένας δάσκαλος και ένας γέροντας δάσκαλος μάλλον. Λέει, εγώ περπατάω. Αν θέλεις, μη με ακολουθείς. Γιατί εγώ μπορεί να τρέχω και να μην με φτάνεις. Μην πηγαίνεις μπροστά μου. Γιατί εγώ μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Να έχω άλλο δρόμο να στρίψω ξαφνικά. Αλλά έλα δίπλα να προχωρήσουμε παρέα. Έτσι, γι' αυτό οι λέξεις είναι ακόλουθος, είναι έτσι, με αλλιώς είναι λιγάκι. Έχουν τη σωστή τους έννοια βέβαια, αλλά καμιά φορά ακολουθώ, όπως μου είπε κάποιος, ότι εγώ σαν γυναίκα έχω την Παναγία και είχε μια εικόνα και κοιμόταν μαζί της το βράδυ. Αυτά είναι τώρα ανούσια πράγματα. Ή ο άλλος λατρεύει έναν Άγιο, ο ίδιος δεν εργάζεται. Δηλαδή, τι δουλειά έχει ο φίλαθλος με τον αθλητή που είναι μέσα στην αρένα? Στο ποδόσφαιρο αρένα είναι. Τι δουλειά έχει? Καμία. Τους σκίσαμε. Ποιους σκίσκησες? Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα δεν έχεις. Αφού να περπατήσεις μέχρι τη γωνία, σε έχει πιάσει η καρδιά σου, ο ποπός σου, τα χέρια σου, αυτό με το έχεις κάνει. Άρα, τι έσκησες? Τίποτα. Άρα λοιπόν, χρειάζεται το προσωπικό σου αγώνα. Αυτό πρέπει να κάνεις. Ποιος είναι ο αγώνας σου? Όλα τα όμορφα πράγματα και τα δυνατά είναι πολύ απλά. Γι' αυτό λέμε ότι ο καθένας στα απλά
στα όμορφα, παρονομαστεί Θεό και λογική. Για να φτάσουμε σε αυτή την υπερλογική. Γιατί ο άνθρωπος γεννιέται κατά κάποιο τρόπο εν μορφή, αλλά υπάρχουν δύο δρόμοι. Η παραμόρφωση και η μεταμόρφωση. Αναλογικά. Έτσι λοιπόν λαμβάνει γνώση. Η γνώση θα τον οδηγήσει στη σοφία. Λογικά, όχι πάντα. Όχι πάντα. Έτσι αν διαβάσουμε τον υπεράνθρωπο του Νίτσε, ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από τον υπεράνθρωπο με την έννοια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Άλλα πράγματα ένας, άλλα πράγματα ένας. Σαν διαβάζεις Γιούν και τον άλλον, τον Φρόιντ. Τεράστια διαφορά. Έτσι λοιπόν, αν δομήσουμε τον εαυτό μας με απλότητα, ξεκινάς με την απλότητά σου, την ομορφιά σου, αυτό που είσαι. Πρώτο στοιχείο, ο γέροντας Ιωάννης έλεγε, το πρώτο πρέπει να κάνεις, έζησα κοντά 30 χρόνια, τρία πράγματα κατά. Το πρώτο τι μπορώ. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Όλα μπορώ να κάνω. Δεν είμαι έρημος, ούτε μια στίχη, σας όλα τα αλλάζω. Όλα μπορώ να τα αλλάξω. Με τι, με εργασία. Η τύχη, σκέψη, εργασία, σωστές συνδέσεις, σπουδές, δυνατά, από το τίποτα. Τι θέλω να πω, ότι δεν είναι τα μέρη που θα σου δημιουργήσουν θέμα, αλλά τα επιμέρους στοιχεία που έχεις εσύ μέσα σου. Μπορώ να είμαι, να κάνω τα πάντα. Ό,τι θέλεις. Το πρώτο στοιχείο. Ένα δεύτερο που μου μάθε ότι με έφερε κοντά, με συνέδεσε με την ιότητα. Δεν έκανε οπαδό. Με έκανε εκφραστή. Ο οπαδός είναι αυτός που θέλει να ακολουθήσει κάποιον. Αυτή είναι η ανάγκη. Ο εκφραστής είναι αυτός που ακούει αυτά, εμπεδώνει, γνωρίζει και αρχίζει και τα φανερώνει. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος. Στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι λέγανε σου δίνω το λόγο μου, το Θεό μου, ότι αυτό είναι δικό σου. Τώρα έχουμε συμβόλαια, έχουμε πράγματα, έχουμε και τίποτα δεν ισχύει. Εγώ κάνω δικαστή στον άλλον, εγώ έχω συμβόλαια, τα κερδίζω άλλο. Νέα κοινωνία. Υπάρχει ομιλία. Γραφόμενη ομιλία αναλόγως Θεού, χειραψία, αυτό το παλιό που λέγαμε, αυτό είναι τελείως. Στους εναπομείναντες, όπως και εσείς θαρώ και ελπίζω, να βιώσετε αυτή την κατάσταση και να τη μεταδώσετε. Πρέπει εσύ, μέσα από τη δική σου εποχή, να φανερώσεις την ιότητα και την ομορφιά, αν θέλεις, του ουρανού μέσα στον άνθρωπο, με την εποχή σου. Όχι με το χρονοτούλαπο. Εγώ ζω σε ένα χρονοτούλαπο και το παρουσιάζω. Το έλαβα από ένα άλλο χρονοτούλαπο. Γι' αυτό αν δείτε αυτά που λέμε εμείς, με αυτά που λέει ο γέροντάς μου, καμία σχέση δεν έχω. Λες και δεν σπούδασε αυτός σε αυτόν. Πώς δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Και κάποιες ομάδες που παραμείναν ακόμη στην λογική εκείνη, σε έχω χαιρετήσει από τα 30 μου χρόνια. Αν δεν εξελίσσεσαι, το και το θείο είναι στη ροή της εξελίξεως. Δεν είναι στατικό. Δεν είναι έτσι και έτσι. Έτσι στον χρονοτούλα που ζούμε. Έτσι λοιπόν εξελισσόμεθα. Γι' αυτό βλέπετε και το Ευαγγέλιο. Αλλιώς το διαβάζαμε πριν 20 χρόνια, πριν 10, πριν 5. Αλλιώς το διαβάζουμε σήμερα. Άλλα νοήματα έφερα, κατανοούσαμε τότε, άλλα κατανοούμε τώρα και άλλα θα κατανοήσουν ίσως και οι επόμενοι. Δεν είναι στατικά τα πράγματα. Έτσι, έλεγε ο Γιώργος Παΐσος κάποτε
Ξεχάστε τα μεγάλα μοναστήρια, ξεχάστε αυτά, μικρές ομαδούλες, και θα γίνεται ο αγώνας έτσι πλέον, γιατί θα έρθουν καιροί παράξενοι. Και έτσι γίνεται. Και έτσι γίνεται. Έτσι, και ο ένας με τον άλλον. Τι λέει το Ευαγγέλιο σε πολλά σημεία? Εσείς σταθείτε, λέει, μπροστά στον άρχοντα, στον δικαστή σας, στον κόσμο, και απλώς ξεκινάτε να μιλάτε. Γι' αυτό αυτό που χρειάζεσαι είναι απλώς αυτή την ένωση. Και αυτή την ένωση θα τη δίνετε και εσείς σε όποιον μιλάτε. Χωρίς να του λέτε ότι είστε κάτι ή κάποιος ή κάτι γίνεται, κάτι τρέχει, τίποτα απολύτως. Αντιλαμβάνει. Ώστε ο άνθρωπος, ο κάθε ανθρωπάκος της διπλανής πόρτας να αρχίζει να βεβαιώνει τον εαυτό του, το Θεό μέσα στον εαυτό του, και αυτός κυρίαρχη θεότητα είναι, ήταν, αλλά τον είναι εγκλωβισμένος. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι άνθρωποι λέμε ότι έχουμε ψυχή, ενώ κάνουμε ένα σοβαρότατο λάθος. Έχουμε μια ψυχή εγκλωβισμένη σε ένα σώμα. Η ψυχή είναι, είναι στο διενεκές. Το σώμα είναι το εφήμερο. Και έτσι λοιπόν, παρόλο που τα πράγματα είναι έτσι, προσπαθώντας μέσα από την μικρή μας άσκηση, αυτή που μας δόθηκε εδώ και 1000 χρόνια, και τώρα βγαίνει από τα μοναστήρια και από τα κρυφά, πότε ξεκινήσαμε να το δίνουμε? Πριν 2 χρόνια. Τότε δόθηκε άλλη. Θα μου πείτε, είναι μυστικό? Ήταν μυστικό. Έτσι. Τόσο απλό, μυστικό. Γι' αυτό λέει, πού κρύβονται τα μυστικά? Στα πιο απλά πράγματα. Ώστε να ενεργοποιηθεί. Έτσι λοιπόν, αυτό αυξάνεται. Και αυξάνεται κατά την χειροτονία. Τι χειροτονία, έτσι το λέμε εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι είναι χειροτονία? Είναι μετάδοση. Ο τόνος αυτός, ο πνευματικός, μεταδίδεται. Χρειάζομαι να σε έχω δίπλα μου? Όχι, καμία σχέση. Και από εδώ που είμαι, απλώνω την πνευματική μου χέρα, που λένε και οι κριτικοί, και σε χειροτονώ. Δηλαδή σου μεταδίδω, σου δίνω τον τόνο αυτό που χρειάζεσαι. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι μεγαλώνουμε. Και όποιος θέλει, όποιος το πάρει, δεν είναι. Και όλοι μας να φύγουμε από τη ζωή που γνωρίζουμε, ο Θεός θα βρει τρόπο, έλεγε ο γέροντας και ο δάσκαλος στο ποτάμι, θα βρει διέξοδο προς τη θάλασσα. Μην ανησυχείτε. Δεν χάνεται απολύτως τίποτα και κανένας. Διέξοδο τα πάντα βρίσκουν. Υπάρχει ο τρόπος. Υπάρχει ο τρόπος. Τα πάντα είναι γραμμένα. Πού είναι γραμμένα έτσι κάτι έτσι γρήγορο? Πού είναι γραμμένα? Που τώρα μιλούν οι επιστήμονες τελευταία. Έχει μνήμη τεράστια και είναι γραμμένα στο μεγαλύτερο κομπιούτερ, στο νερό. Είναι ικανό το είδος που έχουμε αυτό της θάλασσας να φανερώσει ζωή πάλι από την αρχή. Πάλι από την αρχή. Θέλουν προσοχή τα πνευματικά πράγματα, παιδιά. Ήσυχα πράγματα. Και πάντα να υπάρχει ένας παρονομαστής που λέει, αυτό ευεργετεί κάποιον. Είμαστε άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι μαζί. Αλλά για να κατονίσουμε το μεγάλο, πρέπει να βιώσουμε λίγο το μικρό. Να βιώσουμε αυτή την ομορφιά. Να βιώσουμε την αγκαλιά, να βιώσουμε το χάδι, να βιώσουμε όλες τις ομορφιές του κόσμου. Και να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν, αρχίσατε αυτό να αγαπάτε εσάς. Αρχίσατε να κατανοείτε ότι εσείς μπορείτε. Μπορείτε.
Και βέβαια, αν είναι και μια ομάδα που έχει σύμπνοια και αγάπη, μπορεί ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό να αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Γι' αυτό έλεγε και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, λέει να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Να, το πρώτο. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο.